Στις 4 προϋποθέσεις που θα ενισχύσουν το εγχείρημα του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναφέρθηκε από το βήμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανιών και το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Μιχάλης Τσαμάζ. Όπως διευκρίνησε, η Ευρώπη επενδύει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με αιχμή την ψηφιακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, κάτι που επιβάλλεται, όπως τόνισε, να κινητοποιήσει την Ελλάδα και τις επιχειρήσεις που για να πετύχουν πρέπει να στηριχτούν στις προϋποθέσεις αυτές. Τα δίκτυα της νέας γενιάς, τις ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών, την αλλαγή τρόπου σκέψης και τον εξυγχρονισμό του κράτους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μας αφορά όλους. Είτε έχουμε μικρή επιχείρηση, είτε μεγάλη επιχείρηση. Η Ευρώπη λοιπόν κινείται ήδη στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, στη ρομποτική, στο blockchain, στο Internet of Things. Η Ελλάδα πού βρίσκεται? Δυστυχώς είμαστε αρκετά πίσω σε σχέση με την εξέλιξη αυτή και με την πραγματικότητα που διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα και γρήγορα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι θέμα επιβίωσης και σε δεύτερο χρόνο ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε γιατί το θέλουμε με τους δικούς μας όρους και όχι γιατί θα μας αλλάξουν κάποιοι άλλοι, θα μας αναγκάσουν να αλλάξουμε κάποιοι άλλοι, θα μας αναγκάσουν οι εξελίξεις. Φορείς της αλλαγής πρέπει να είμαστε εμείς οι ίδιοι, οι δυνάμεις του τόπου, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Το ζητούμενο της εκδήλωσης ήταν μέσα από αυτή να εξαχθούν συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ετοιμότητα της χώρας αλλά και των επιχειρήσεων να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στη χώρα. Ενώ έγινε συγκεκριμένη αναφορά σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Κρήτης. Ναι, η Κρήτη παραμένει μία από τις πλούσιες περιφέρειες της Ευρώπης. Έχει όμως υποστεί μια μεγάλη αποβιομηχάνηση τα τελευταία χρόνια. Και εστιάζω στη βιομηχανία γιατί αυτή είναι που κινητοδοτεί, αν θέλετε, με μεγάλο ωφέλη και την υπόλοιπη ανάπτυξη. Υπάρχει μεγάλη πτώση στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων της περιοχής. Όμως αυτές που έχουν παραμείνει κερδοφόρες έχουν ισχυροποιήσει τη θέση τους. Άρα πλέον έχουμε μια ισχυρότερη βιομηχανική βάση στην περιοχή. Ανάμεσα στα πλέον δυναμικά κομμάτια της οικονομίας, που οι εξελίξεις δίνουν τη δυνατότητα να ανοίξουν περαιτέρω τη δραστηριότητά τους, όπως επισημάνθηκε, είναι και οι εξαγωγές που κράτησαν τη δυναμική τους και έδειξαν ότι υπάρχουν προοπτικές ακόμη και μέσα στην κρίση. Ζούμε, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων και ριζικών αλλαγών. Η αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία που τροφοδοτείται από τις εμπορικές εντάσεις, τις περιφερειακές διενέξεις, επηρεάζει και βεβαίως και την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. Οι δυσμενείς επιπτώσεις μας επηρεάζουν ακόμα περισσότερο. Απολέσαμε το 25% του ΟΕΠ, το γνωρίζετε, κατά τη διάρκεια της κρίσης και συνεπώς καλούμαστε να επιταχύνουμε με ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς την οικονομία μας. Είναι σημαντικό κανείς να αναφερθεί και στα χαρακτηριστικά των αγαθών που εξάγουμε. Είναι κυρίως κατά 30% είναι χήμα, δηλαδή είναι ανώνυμα προϊόντα, χαμηλής προστιθέμενης αξίας, χωρίς διαφοροποίηση. Οπότε το στοίχημα ποιο είναι? Το στοίχημα είναι να ενσωματώσουμε την καινοτομία, ώστε τα προϊόντα μας να είναι πιο ανταγωνιστικά, να είναι επώνυμα. Χρειάζεται το λεγόμενο branding των προϊόντων, ώστε να κατακτήσουν τις αγορές στο εξωτερικό. Εκείνο το οποίο επισημάνθηκε ήταν πάντως ότι για να υπάρξει μια δυναμική ανάπτυξη χρειάζεται σταθερό οικονομικό περιβάλλον και πολιτικές που θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και τη δυνατότητα της εξωστρέφειάς τους. Φυσικά δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια του κράτους με μια χαλάρωση της φορολογικής πολιτικής που μπορεί να δώσει κάποια αποτελέσματα. Χρειάζεται μεταξύ μας να δουλέψουμε παραγωγικά για να φτιάξουμε ίσως πρώτα ένα σχέδιο υποδομών, ειδικά για την Κρήτη, και να στηρίξουμε το σχέδιο υποδομών το οποίο έχει διαμορφώσει η περιφέρεια και το κράτος τα τελευταία χρόνια για την Κρήτη, γιατί ξέρουμε όλοι ότι έχουν καθυστερήσει αρκετά πράγματα. Ο ρόλος των τραπεζών στο νέο σχήμα, στο νέο καθεστώς, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θα πρέπει να σταθούμε δίπλα σε κάθε μία επιχείρηση, σε κάθε μία μικρή επιχείρηση, σε κάθε μία μεγαλύτερη επιχείρηση, σε κάθε επιχείρηση που εξάγει, που δημιουργεί θέσεις εργασίας, που δημιουργεί πλούτο, να τη βοηθήσουμε να αναπτυχθεί και
και να προσπαθήσουμε να πάμε μαζί στο επόμενο βήμα. Ο στόχος είναι να υπάρξουν τα ανάλογα εργαλεία, είτε λέγονται αυτά χρηματοδοτικά, είτε οτιδήποτε άλλο, ούτως ώστε να μπούμε στη νέα εποχή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, ενώ χαιρετισμό έκανε και ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Να επισημάνω πως θα συνεχίσουμε στον δρόμο της αναζήτησης διεξόδων μέσα από τη γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων, διαμορφώνοντας μια περιφερειακή στρατηγική που θα υπερβαίνει τα στενά όρια μιας περιφερειακής οικονομίας.